Ο Μάνο λέει με ευθύτητα ότι ο διαγωνισμό ήρθε για εκείνον χωρί να το γνωρίζει. Έχοντα την εμπειρία τη θετική κατεύθυνση, βρέθηκε να διαγωνίζεται για ένα διαγωνισμό φιλοσοφικού δοκιμίου με πρωτοβουλία του καθηγητή του στο Πειραματικό Λύκειο Ιρακλείου, του φιλολόγου Νίκο Ψαρουμίλιγκου, που διέκρινε στο Μάνο Πυριδάκη, μαθητή τη Δευτέρα Τάξη του Λυκείου, τη δυνατότητά του να μπορεί να συμμετέχει και να μπορέσει να διεκδικήσει μια διάκριση. Με παρότρινε ο καθηγητή μου, ο κ. Ε, τίποτα, απλά Λέω γιατί όχι. Και είδα τα θέματα την ώρα που έγραφα, με ενδιαφέρον, με α πούμε, μου φάνηκαν ωραία θέματα, τα έγραψα ε, και προκρίθηκα τέλο στην επόμενη φάση. Ε, μετά εκεί πέρα το πήρα λίγο πιο σοβαρό πούμε, και διάβασα κάτι τη. Ε, κοίταξα λίγο τη βιβλιογραφία πιο αναλυτικά και λίγο τα αγγλικά, τέλο πάντων, γιατί έχει, έχει δύο μέρη ο διαγωνισμό: ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά για την πρόκριση στην Ολυπιάδα. Ε, και τέλο πάντων έγραψα ό,τι καταλάβαινε εκεί πέρα και πέρασε από ό,τι φαίνεται. Στην πρώτη φάση του 8ου Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμή, ο Μάνο λέει ότι συμμετείχε χωρί να έχει συνειδητοποιήσει πόσο μακριά θα μπορούσε να πάει αυτή η εμπειρία. Όταν όμω πέρασε στη δεύτερη φάση και πήγε στην Πάτρα για να διαγωνιστεί, συνειδητοποίησε ότι η Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφία στη Ρώμη δεν ήταν μακριά. Βλέπω ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό, συγκροτημένο, δομημένο μυαλό. Και αυτό ήθελα να βγει και λίγο παραέξω όχι μόνο στους τέσσερις στίχους της τάξης και όχι μόνο στο κομμάτι των θετικών σπουδών που ο Μάνος έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Μας δίνει τη χαρά και την τιμή να δίνουμε ε, στην χώρα την εικόνα ενός σχολείου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως πρότυπο. Μολονότι πόσο έχει μείνει πάρα πολύ και πόσο μάλλον... Όταν αυτά τα παιδιά εδώ στην πράξη αποδεικνύουν το μηδέν μηδενάγραμμα. Σήμερα, φοιτώντα τη Δευτέρα Λυκείου, κάνει την προετοιμασία του για το μεγάλο διαγωνισμό τον ερχόμενο Μάιο, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα και ταυτόχρονα χαίρεται την καθημερινότητα ενό αγοριού που παίζει και δημιουργεί μουσική, απολαμβάνει την παρέα των φίλων του και ταυτόχρονα προσεγγίζει με πρωτοφανή ωριμότητα φιλοσοφικά θέματα, δύσκολο να τα προσεγγίσουν ακόμη και ενήλικε. Ουσιαστικά, πρέπει να πάρει το θέμα, να σκεφτεί πιθανόν τι προεκτάσει του και τις καταβολές του, από πού πηγάζει μία σκέψη και ανάλογα με το πώς εσύ το σκέφτεσαι και το αναλύεις, να παράξεις κάποια επιχειρήματα υπέρ μιας θέσης ή κατά της, ή υπέρ μιας άλλης θέσης, τέλος πάντων, ότι θες. Και με βάση, τέλος πάντων, αυτά τα επιχειρήματα να αναπτύξεις μία άποψη, καλά αιτιολογημένη και δομημένη. Ε, τώρα το πώς θα είναι αυτή η άποψη, τι είδους θα είναι, δηλαδή αν θα έχει ενιολογικό υπόβαθρο, αν θα έχει να κάνει, ας πούμε, με ηθική, κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι πιο ηθικό, αν θα είναι ψυχρή η λογική τη τέλο πάντων ή όχι, εξαρτάται από σένα και από την ερώτηση προφανώ. Πώ εσύ να το αναπτύξει. Αν και η συνήθεια σε τέτοιου διαγωνισμού ζητάτε η ορθολογική ρε με τη Το ένα και ένα κάνουν δύο. Ο Μάνο Πυρδάκη, το αγόρι από το πειραματικό λύκειο, χαμογελάει με αυτοπεποίθηση και ανοιγει νέου δρόμου οι οποίοι μόνο ικανοποίηση και ελπίδα καλλιεργούν στο σχολείο του, στους καθηγητές, στη διευθύντρια, αλλά και τους συμμαθητές του που καμαρώνουν και μέσα από την προσπάθειά του αυτή εντοπίζουν ένα δυνατό παράδειγμα που μπορεί να χτίζεται μέσα στα δημόσια σχολεία της χώρας, που ακόμη και σε καιρό οικονομική στενότητα όχι μπορούν να διακρίνονται, αλλά πραγματικά να ανοίγουν νέους δρόμους. Χαρήκανε, τι να μου πούνε κι αυτοί. Χαρήκανε, ήρθαν, Με υποδεχτήκανε στο πλοίο τέλο πάντων. Πήγαμε μετά σπίτι, κάναμε παίξαμε, κάναμε μου παίξα μουσική και τα λοιπά. Ήτανε ωραία. Ή... Ναι, χαίρονται. Έτσι είναι, τέλο πάντων. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος αυτό να σου τη φυσιολογική ζωή. Άμα έχει τέτοιες επιτυχίε, απλά χαίρονται και οι φίλους, ας πούμε, με την επιτυχία σου. Και το γιορτάζεις. Είσαι που είναι ένας λόγος να βρεθεί με την παρέα σου, ας πούμε, αυτό.